εύκολα τα λόγια τα μεγάλα που τα έδωσε με το πρώτο στο γάλα που λέει το τραγούδι, δυστυχώς δεν μπορούν να συνεχίσουν και εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να τα ακούμε. Ωραία ακούγονταν στα αυτιά μας, δυστυχώς στη ζωή μας την χειροτέρευαν. Και αυτό το νιώσαμε όλοι στο πετσί μας. Ο λαός της Νίκαιας εξοργίζονταν γιατί κανείς δεν τους έδωσε απαντήσεις για το τι συνέβη σε αυτή την πόλη και έφτασε εδώ σήμερα. Γιατί κάποιοι κατάντησαν την πόλη να ντρέπεται για αυτό που είναι. Κανείς δεν πήρε την ευθύνη. Κανείς δεν απάντησε γι' αυτό. Όλοι σφυράνε αδιάφορα, σαν να μην ξέρουν γιατί και σαν να μην φταίνε αυτοί γι' αυτό που συνέβη. Κάποιοι άλλοι φταίνε πέρα και έξω από την πόλη. Μπορεί να φταίμε κι εμείς που τώρα ήρθαμε, αλλά σίγουρα το παρόν πολιτικό σκηνικό, κατά την άποψή τους, δεν φταίει σε τίποτα για ό,τι συνέβη. Γιατί αν έφταιγε, έτσι, θα έπρεπε να ξεκινήσει με μια αυτοκριτική και να πει ναι, κάναμε αυτά τα λάθη, θα δουλέψουμε από εδώ και προς με αυτόν τον λόγο. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται κανείς να μην έχει ευθύνη. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και ο λαός της Νίκαιας είναι παγερά αδιάφορος για τον Brand Affair διοίκησης αντιπολίτευσης που συνέβουλε αυτόν τον καιρό. Ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος θα κάνει την πιο μεγάλη ζημιά στον άλλον. Λες και αυτό ήταν το ζητούμενο του κόσμου της Νίκαιας. Ο λαός της Νίκαιας δεν τον νοιάζει εν τέλει ούτε καν ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Όποιος βελτιώνει τη ζωή του είναι με το λαό της Νίκαιας. Όποιος δεν τη βελτιώνει, ο κόσμος είναι εναντίον του. Είναι τόσο απλό. Δεν τον νοιάζει αν διοικούν το Δήμο οι κόκκινοι, οι πράσινοι, οι μπλε ή οι πορτοκαλί. Του είναι παντελώς αδιάφορο. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να έχει μια καθαρή πόλη με σωστές υπηρεσίες και αυτό δεν το έχει. Αυτό τον εξοργίζει και τον κάνει θυμωμένο. Έτσι λοιπόν, οι δημότες της Νίκαιας, κατά την άποψή μου την προηγούμενη Κυριακή, αποφάσισαν ότι δεν θα ξαναφάνε από αυτό το ξαναζεσταμένο και άνοστο φαγητό που τους σερβιρίστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Θα τολμήσουν να κάνουν την αλλαγή. Θα τολμήσουν να μας δώσουν την εμπιστοσύνη τους, γιατί εμπιστεύονται τη δουλειά που κάναμε. Εμπιστεύονται ότι πραγματικά, μας εμπιστεύονται γιατί πραγματικά δείξαμε ότι μπορούμε να δουλεύουμε στοχοπροσιλωμένοι, να παλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς φανφάρες και χωρίς μεγάλες υποσχέσεις. Νομίζω αυτή είναι η απόφαση. Θα δοκιμάσουν νέες λύσεις που θα είναι πιο αξιόπιστες και πιο αποτελεσματικές. Θα εμπιστευτούν την κίνηση πολιτών Ρέντι και μαζί θα βαδίσουμε για τα επόμενα 3,5 χρόνια.